Η μία χώρα δεν έχει δυνατότητα. Κύριε Πτέραρχε, αν μας επιτρέπετε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, γιατί ο Υπουργός Ανάπτυξης είναι αυτή την ώρα σε ένα σούπερ μάρκετ, θα μας πει η Ντόρα Κουτροκόη περισσότερα. Έλα τώρα. Να, ήταν προγραμματισμένο στις 8.30 στα Βρυλίσια, στο Γαλάτσι, με συγχωρείτε, στη Λεωφόρο Βέικου, σε κατάστημα σούπερ μάρκετ. Η Χρύσα Μπάτου είναι εκεί και καλύπτει το ρεπορτάζ. Η καθιερωμένη βόλτα έχει ανακοινωθεί, Χρύσα, ότι θα κάνει την. Να δει πώς θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα. 88 είναι 68. Το Όλυμπος είναι επώνυμο, έτσι το βλέπετε. Για μη λέτε μόνο για τα private label. Αλλά έχετε βάλει και αυτό το ωραίο το άλλο το Σεργάλ στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα, μάλιστα. Στη Βόρεια Ελλάδα έχουν το Σεργάλ 1-0-9. 1-0-9, αλλά δυστυχώς είναι από τη Λάρισα και πάνω. Για με το κοντόπουλο. Εδώ. Α, κατέβηκε λίγο ακόμα. 2,95 δεν είναι τέλειο. Κατεβάσαμε κι άλλο. Ή ακόμα πιο κάτω. Για βάλε εδώ κοτόπουλο 2,95 να φαίνεται. Και βάλε εδώ πέρα 2,95 και νητσιάκο. Το βλέπεις. Μου λέει το κοτόπουλο είναι πάνω από 4 ευρώ στα κανάλια. Δεν μιλάτε τώρα. Σιωπή. Παρακολουθούμε. Η τιμή είναι με το καλάθι αυτή. Χρύσα. Η τιμή είναι με το καλάθι τώρα, ναι. Βλέπουμε εδώ τον Υπουργό Ανάπτυξης. Για να δούμε που κάνει πάει την τώρα. Επιθεώρηση. Πήγε γάλα, κοτόπουλο, τώρα. Τώρα είμαστε στα. Τώρα στα. Πρόσφατα το κομπλέ από 3,38 2,70, το βλέπετε. Από 3,38 2,70 που δεν είναι private label, είναι επώνυμο προϊόν. Για μη λέτε είναι μόνο private label στο καλάθι. Προσέξτε, παιδιά, προσέξτε. Μην τα κρυμίσουμε όλα. Λοιπόν, πάμε μπροστά, μην το κρυμμένο σούπερ μάρκετ. Εντάξει, ήταν ωραία. Και τώρα, όπως βλέπετε, η πρώτη στάση ήταν και στο γάλα. Τώρα πηγαίνουμε και στα στάν που έχουν τα προϊόντα. Είναι συγκεντρωμένα τα περισσότερα που βρίσκονται στο καλάθι του νοικοκυριού. Θα δείτε τώρα αυτό ακριβώς είναι το στάν. Υπάρχουν και στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Θα ακούσουμε λίγο και το μίντιο. Λοιπόν, παιδιά. Για άλλα τώρα να με τηλέωσε εδώ, καλά να φτιάξει, άλλα μαζί, όλα να κάνουμε... Πώς θέλετε, θέλει να κάνει μια συνολική δήλωση για όλους. Έτσι, έχει πάρει μια πρώτη εικόνα. Και τώρα να δούμε τα συμπεράσματα που έβγαλε από τη σημερινή βόλτα. Να δούμε τι θα πείτε για τα υπόλοιπα μας. Λοιπόν, είμαστε εδώ τη δεύτερη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου, γιατί πολλοί στην αρχή αμφισβήτησαν το μέτρο θα λειτουργήσει. Και πιστεύω ότι είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα του Άδωνη, της κυβέρνησης κτλ. Λοιπόν, σας λέω τα στοιχεία στα ίδια προϊόντα. Το τονίζω, θα εξηγήσω μετά γιατί. Από τα προϊόντα που είχαν μπει στο καλάθι του νοικοκυριού την περασμένη εβδομάδα, 644 έμειναν ακριβώς τα ίδια. Ίδια συσκευασία, ίδιο προϊόν. Άρα η σύγκριση είναι πολύ εύκολη. Από αυτά τα 644, δύο προϊόντα ανέβηκαν. Σε μια αλυσίδα που έκανε μεγάλες μειώσεις όλα τα άλλα, 101 προϊόντα έχουν μικρότερη τιμή αυτή την εβδομάδα από ό,τι είχαν την προηγούμενη εβδομάδα και 541 έχουν τις ίδιες τιμές με την περασμένη εβδομάδα. Δηλαδή, στα 644, δύο μόνο προϊόντα είχαν μια μικρή αύξηση. Όλα τα άλλα προϊόντα είχαν ή μεγάλη μείωση ή παρέμειναν στην ίδια τιμή. Αυτό για όσους πιστεύουν το καλάθι δεν λειτουργεί. Υπάρχουν περίπου άλλα 150 προϊόντα που είναι διαφορετικά από εβδομάδα σε εβδομάδα. Και δεν θέλω να αδικήσω τις αλυσίδες και να κάνω σύγκριση, γιατί μπορεί να πει ότι είναι πιο μεγάλη ποσότητα, είναι άλλη μάρκα κτλ. Και άλλα, η σύγκριση είναι λίγο πιο δύσκολη. Και εκεί όμως είχαμε πολύ καλές τιμές. Το σημαντικό είναι ότι στο σύνολο της αξίας του καλαθιού, τα περισσότερα καλάθια, τις περισσότερες αλυσίδες, αν τα αθροίσετε, έχουν μικρότερη τιμή αυτή την εβδομάδα από ό,τι είχαν την προηγούμενη. Όσοι νομίζουν ότι το καλάθι δεν θα λειτουργήσει, κάνουν λάθος. Τώρα, σήμερα ήρθα στο Μασούτι. Διότι το σύνολο της αξίας του καλαθιού Μασούτη αυτήν την εβδομάδα είναι το μικρότερο. Δεν θέλω να πω ότι οι άλλες αλυσίδες τα κατάφεραν, γιατί όλες οι αλυσίδες, και ο Σκλαβανίτης και ο Λαβίτα Βασιλόπουλος και τα Λίδερ, το Marketing και το My Market, μην αδικήσω, το Μπαζάρ, δεν θέλω να σας πω, δεν θέλω να ξεφύγω, να χάσω κάποια αλυσίδα. Όλες οι αλυσίδες έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχουν παρουσιάσει καλά καλάθια. Αλλά θέλω να εντείνουν την προσπάθειά τους. Εγώ θα είμαι κάθε Τετάρτη στην αλυσίδα. Η αλυσίδα που έχει τις νότερες τιμές, θα ξέρετε μόλις βγαίνει ο καταναλωτής, θα βλέπετε με τα μάτια σας ποια είναι η αλυσίδα με τις χαμηλότερες τιμές, θα πηγαίνετε με την κάμερα εκεί κατευθείαν. Αυτό θα κάνουμε. Υπουργέ, ποιες είναι οι διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να προχωρήσουν οι αλυσίδες προκειμένου να υπάρχει μια ικανοποιητική εικόνα στην αγορά? Σήμερα στη Βουλή θα έχουμε μια τροπολογία, θα πάω να την υποστηρίξω, όπου θα ορίσουμε με νόμο
και με πρόστιμα το μέγεθος της ταμπέλας. Γιατί, γιατί πήγα ο ίδιος σε πολλά σούπερ μάρκετ το Σάββατο και θέλω να το πω, εγώ δεν κρύβω τα προβλήματα. Πηγαίνω ο ίδιος από πάνω. Πήγα το Σάββατο σε 10 σούπερ μάρκετ, χωρίς κάμερες, χωρίς εσάς. Μόνος μου. Για να δω πώς λειτουργεί. Μίλησα με τον κόσμο. Πολλές αλυσίδες βάζανε. Ασπρόμαυρο ταμπελάκι, πολύ μικρό. Για να δεις ότι το καλάθι του κυριού έπρεπε να πάρει μεγεθυντικό φακό. Άρα ορίσαμε συγκεκριμένο μέγεθος του ταμπελάκι, έγχρωμο, εμφανές, για να το βλέπει εύκολο ο καταναλωτής. Και θα υπάρχει πρόστιμο για αυτό που δεν το κάνουν. Θα ήθελα να συνεννόμαστε καλό που θα χωρίς πρόστιμο. Αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Άρα θα μπαίνει πρόστιμο. Δεύτερον, δεν μπορώ να επιτρέψω όταν δηλώνει μια αλυσίδα ότι έχει ένα προϊόν, αυτό την πρώτη ώρα ή την πέμπτη ώρα να εξαντλείται. Γιατί τότε είναι σαν να κοροϊδεύουν τον καταναλωτή. Οι αλυσίδες έχουν ευθύνη τα προϊόντα που δηλώνουν στο καλάθι να τα έχουν σε επαρκείς ποσότητες για να τα δει ο καταναλωτής. Αν αλλάζουν, μένουν από ένα προϊόν στο ράφι, θα είναι υποχρεωμένες να φέρουν άλλο προϊόν εφάμενος την ίδια τιμή, όχι σε μεγαλύτερη. Τίθεται θέμα επάρκειας αυτή τη στιγμή. Οι αλυσίδες λένε ότι δεν υπάρχει θέμα επάρκειας. Και ότι καμιά φορά βλέπαμε εμείς κάποια άδεια ράφια, γιατί εκείνη την ώρα είχε μπει πολύ κόσμος και πάρει πολλά ταυτόχρονα προϊόντα και ήταν συγκυριακό, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή. Εγώ το δέχομαι, έμπορος είμαι. Καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Όμως εκεί το σούπερ μάρκετ θα έχει μια ευθύνη. Θα φέρει ένα παρόμοιο προϊόν στην ίδια τιμή. Άρα, για όση ώρα έχει να κάνει, να φέρει κάθε το κάθε Τετάρτη ο Υπουργός Ανάπτυξης θα είναι στην αλυσίδα με το φθηνότερο καλάθι. Αυτό κρατάμε.